Ξεκίνησε η διαδικασία πληρωμής της πρώτης δόσης ή το 70% του ποσού στήριξης των δικαιούχων νέων αγροτών στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Οι πληρωμές αφορούν 7.320 δικαιούχους από τις περιφέρειες Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Νοτίου Αιγαίου, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι πληρωμές των δικαιούχων νέων γεωργών και στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, δηλαδή της Κεντρικής Μακεδονίας, των Ιόνιων Νήσων, Αττικής και Βορείου Αιγαίου. Έτσι, οι πληρωμές θα ανέλθουν συνολικά στο ποσό των 148 εκατομμύριων ευρώ. Πιστοί στις δεσμεύσεις μας, προχωρούμε στην πρώτη πληρωμή των νέων αγροτών, δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου και πρόσθεσε ότι στόχος του προγράμματος νέων αγροτών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και τη δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που στο τέλος της στήριξης θα διατεθούν κατάλληλα εφόδια σε βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εργαζόμαστε καθημερινά, τονίζει ο Υπουργός, για την οριοθέτηση του πλαισίου που θα διασφαλίζει τους νέους αγρότες ένα βιώσιμο εισόδημα και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να συνεχίσουν να παράγουν. Προτεραιότητά μας είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για μια ουσιαστική στήριξη στους νέους αγρότες, καθώς χωρίς τη δική τους συνεισφορά δεν μπορεί να υπάρξει προοπτική στη γεωργία και κτηνοτροφία.